δουλέψει το μυαλό σας και την αποτέλεσμα δεν θέλετε να επαναλάβετε. Εντάξει, είχαμε κάποια άτυχα αποτελέσματα, δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Συνεχίζαμε να δουλεύουμε καθημερινά. Πιστεύω βελτιώσαμε το τρόπο παιχνιδιού μας με τον κύριο Κινέζα Νίχε. Αυτό που δεν θέλαμε να επαναλάβουμε είναι να μην κάνουμε τόσα λάθη, ατομικά, ο καθένας και ομαδικά, και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το τρόπο παιχνιδιού μας. Εντάξει, ο υγιής ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ καλός. Βοηθάει κάθε ποδοσφαιριστή να βελτιώνεται, να δουλεύει καθημερινά για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του. Πολύ σημαντική ιστορία για την ομάδα, αλλά πρώτα απ' όλα είναι για το πρωτάθλημα. Εμείς θα παίρνουμε σε κάθε παιχνίδι να κερδίζουμε, να είμαστε όσο κοντά γίνεται στην πρώτη θέση και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα θα πάμε να φτάσουμε πάλι στο τελικό του κυπέλλου, να το κατακτήσουμε, όπως κάναμε πριν δύο χρόνια. Και από εκεί και πέρα ο στόχος της Ευρώπης είναι να προκριθούμε στο πρώτο γύρο, να κλειδώσουμε τουλάχιστον τους ομίλους του Europa League και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Φυλάκες. Η δική μου άποψη είναι ότι με τον τέταρτο χρόνο τώρα ξεκινάω. Δουλεύουμε καθημερινά με τον προπονητή μας και όλοι μαζί τερματοφυλάκες όσοι ήταν από την αρχή της χρονιάς που ήρθα και εγώ. Δουλεύουμε καθημερινά να βελτιωνόμαστε καθένα στις αδυναμίες τους και με τον τρόπο παιχνιδιού που χρειάζεται ο προπονητής. Και πιστεύω ότι όσο περνάει καιρός δουλεύουμε ακόμα καλύτερα. Εντάξει, δεν είμαι αρμόδιος εγώ να καθορίζω ποιος θα είναι σε ηλικία. Όπως είπες εσύ, έκανα ένα πολύ καλό παιχνίδι στο τέλος της χρονιάς. Το έχω και εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά. Να βοηθήσω την ομάδα μου και μακάρι να έρθει και αυτή η κλίση. Όσο περνάνε τα χρόνια, και οι παίχτες που παίζουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια και περισσότερα παιχνίδια είναι πιο όρημοι και πιο έμπειροι σε αυτή τη διοργάνωση. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε, όπως δουλεύουμε αυτές τις μέρες και τις επόμενες μέχρι τις 25 μέρες που θα έρθει επίσημο παιχνίδι, να είμαστε έτοιμοι όσο μπορούμε και να διεκδικήσουμε την πρόκληση. Κρίνοντας όλη αυτή την πορεία στην ΑΕΚΑ. Αδυναμία δεν θα έλεγα κάτι. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι βελτιώνομαι στα μειονεκτήματά μου και τα πλεονεκτήματά μου, να τα πάω ακόμα περισσότερο να τα δουλεύω και από εκεί και πέρα όσο μπορώ καθημερινά να δουλεύω μαζί με τον κύριο προπονητή, να βελτιώνομαι όσο μπορώ και εγώ. Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο αυτή η ψυχολογία, πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι και αυτό θα σε βοηθήσει συνέχεια το παιχνίδι να βοηθήσει την ομάδα σου. Φυσικά, όσο περνάνε τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή κατακτήσαμε το κύπελλο, βγήκαμε την Β' Εθνική στην Α' Εθνική μετά από χρόνια. Φυσικά έτσι γίνεται και αυτό, γιατί η ΑΕΚ έχει συνηθίσει να κατακτεί τίτλους και από εκεί και πέρα θα δώσουμε τα δυνατά μας για να κατακτήσουμε και το πρωτάθλημα. Θα μπορούμε ο καθένας να βοηθήσει σε κάθε στόχο, να το πετύχουμε και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά.